Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Πάμε αυτή στην πυρία. Πάμε στον Αντώνη Σολάρα με τις καταστροφές που έχουμε από την κακοκαιρία τη νύχτα. Έβρεξε αρκετά και πάμε στον άνθρωπο ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα ότι έχασε πάρα πολλά ζώα. Εκατοντάδες ζώα. Πάρα πολλά ζώα από ό,τι φαίνεται. Έλα, Αντώνη μου. Αντώνη, για πες μας τι γίνεται. Πραγματικά, πολύ μεγάλη ζημιά σε μια ιστορική μονάδα εδώ της περιοχής. Πάνω από 300 ζώα, κύριε Δημήτρη. Σίγουρα, με ένα σύντομο προϋπολογισμό που έχουμε κάνει, ο αριθμός ξεπερνάει τα 300 ζώα. Αρνάκια κυρίως και λίγα πρόβατα. Πνιγήκανε, ναι. Είμαστε και ακόμη μια φορά. Πού ήταν μέσα στο στάβλο. Πλέον στην. Στο στάβλο. Μάλιστα, ναι, μέσα στο στάβλο ήταν, κανονικά. Και πλημμύρισε τόσο πολύ στο στάβλο, ναι. Που δεν προλάβατε να κάνετε τίποτα. Πού να κάνετε τίποτα, βέβαια. Πλημμύρισαν για ακόμα μια φορά. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα, τα αυλάκια, ο Δήμος, η περιφέρεια, το κράτος το ίδιο. Δεν βοηθάει. Το ίδιο πράγμα πάθαμε το 2017. Στο ίδιο έργο πάλι θεατές. Όταν λέτε τα αυλάκια, τι εικόνα, εννοείτε. Όταν κύριε... ξεκίνησε να άρχισε στο στάβλο. Κοίτα, εδώ έχει καταστραφεί όλη η μονάδα. Είναι. Όταν λέτε τα αυλάκια, τι είναι εννοείτε. Είναι τα μέρη τα οποία φεύγουν τα νερά. Είναι οι δρόμοι των ποταμιών. Να μην έρχονται δηλαδή μέσα στους στάβλους. Είναι ακάθαρτα. Έχουν χώρους. Διάφορα δέντρα μέσα, διάφορες βρωμιές. Τα αυλάκια μάλιστα, αυτά είναι όλα σε δημόσιους χώρους. Είναι, σε δημόσιους χώρους είναι. Μάλιστα, ναι. Κανάλια, ναι. Εδώ πέρα μπορούμε να τα δείξουμε κιόλας. Είναι εδώ πέρα πίσω μας. Πού να πάτε, είναι κοίτα, τόσο μεγάλη η ποσότητα του νερού που έπεσε. Κοίτα εδώ, κοίτα εικόνα. Η εικόνα είναι όλα, κοίτα εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι είδες εσύ την πρώτη στιγμή που μπήκες στο στάβλο. Αυτό που αντίκρισα εγώ στις 11 το βράδυ που ήρθα στο στάβλο να δω τι γίνεται, ενώ είχα φύγει στις 9.30, ήταν σαν να μπαίνω σε ένα ποτάμι, σε μια θάλασσα. Το νερό, η στάθμη του νερού ήταν στο στήθος μου. Όπα. Στο στήθος σου, κύριε. Ο Δημήτρης είναι τρίτη γενιά παραγωγός. Ναι, μέχρι εδώ είχε φτάσει το νερό. Μάλιστα, ναι. Δεν μπορούσε. Καταλάβετε και με το ύψος που υπάρχουν εδώ πέρα οι μπάλες. Μικρόφωνα, δεν είναι. Είναι ακριβώς βρεγμένες εδώ πέρα. Όπως δείξετε και εκεί πέρα, η τρίτη σειρά το νερό έχει καλύψει μέχρι που είχε φτάσει σειρά. Δηλαδή. Μα μέχρι εδώ πέρα, βλέπετε, είναι μουσκεμά. Εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα μπορείτε να διακρίνετε είναι μουσκεμά. Ναι. Μέχρι εδώ πέρα. Και εδώ πέρα είναι κανονικές καλά. Και τώρα ήρθε ο άνθρωπος να βοηθήσει, να απομακρύνει τα φετά υλικά. Δεν υπάρχει το κράτος, ο Δήμος, πού είναι να φέρει τα μηχανήματα, να έρθει να μας βοηθήσει πλέον μόνο με τα δικά μας χέρια, με τους φίλους μας. Προσπαθούμε να. Ό,τι προλάβουμε να σώσουμε. Να πούμε ότι τα ζώα είναι ακόμα. Και ό,τι έμεινε εκεί. Και αυτά είναι πάλι πολύ δύσκολο. Ναι, τα ζώα είναι εκεί μέσα στο στάβλο, προφανώς. Ναι. Είναι εδώ πέρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Βγάζουμε τα νερά με διάφορες. Εδώ πρέπει να έρθει προφανώς η περιφέρεια και ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος άλλος φορέας, να κάνει καταγραφή και να μαζέψει το ζωικό κεφάλαιο. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο μέσα. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος αυτό. Και είναι και το ψυχολογικό, είναι και το ψυχολογικό το κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή μόνο υλικές ζημιές. Εννοείς με τι κουράγιο ξεκινάει ξανά, εννοείς. Έτσι, η ψυχολογία μας πλέον ξανά από το 0. Το 2017 πάλι το πάθαμε. Και από το 2017 μέχρι και σήμερα η. Το 17 οι πιέσεις που στους Δήμους είναι πάρα πολλές. Το 17 που το πάθατε πιέσεις. Όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Ωραία. Καμία. Σώθηκαν κάποια ζώα τουλάχιστον. Βγάλαμε και. Σωθήκανε, ναι, αλλά τώρα που βγάζουμε τα νερά με διάφορους τρόπους, βρίσκουμε και συνεχώς ζώα πνιγμένα. Εσάς η οικονομική ζημία αυτή που πάει, σε τι ύψος φτάνει. Λόγω δεν θέλουμε να τα δείξουμε. Όχι, μην το δείξουμε. Δεν μπορεί να υπολογιστεί. Δεν υπάρχει υπολογισμός. Ναι, είναι μια πολύ θλιβερή εικόνα αυτή. Δηλαδή, παντού σε όλη την κτηνοτροφική μονάδα υπάρχουν διάσπαρτα ζωάκια τα οποία χάθηκαν δυστυχώς μέσα στα νερά. Και μιλάμε για μια μονάδα η οποία είχε 1.000 ζώα. Και, ναι, και τώρα άνθρωποι. Σχεδόν έχουν χαθεί και μπορεί να φτάσουν και να χαθούν ακόμη. Και μπορεί και τα μισά να φτάσουν. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται, γιατί είναι πολύ πρόσφατη η κακοκαιρία. Πλέον, εγώ μετά από αυτό που ζω για άλλη μια φορά, δεν είμαι σε θέση ούτε να ξαναξεκινήσω. Δεν έχω το κουράγιο, την ψυχολογία. Δεν υπάρχει από κάποιον μια βοήθεια. Και αυτό που σκέφτομαι είναι ό,τι σώσει, ό,τι μείνει, να τα παρατήσουμε και να φύγουμε. Δεν υπάρχει βοήθεια από κανέναν. Η ώρα έχει πάει 8:30, 9:20
Και δεν υπάρχει ο Δήμος. Πού είναι ο Δήμος? Πού είναι η περιφέρεια? Κάποιος να έρθει να δει τι έγινε. Έλα, εδώ, να φέρω ένα μηχάνημα. Έλα, ένα GCB, κάτι. Σωστό. Δεν υπάρχει κανείς. Δείξτε εδώ πέρα. Δίκαι. Πάρτε την κάμερα να δείτε. Λοιπόν, οι λάσπες εδώ πέρα ήρθαν τα παιδιά, δεν μπορούν να περπατήσουν. Δίκαιο είχαν τρόπο. Λοιπόν, Αντώνη, θα επανέλθουμε. Μένεις εκεί και θα επανέλθουμε. Και όσα ζώα έχουν μείνει, τα αυτά θα... Θα προσπαθήσει ο άνθρωπος τι να σώσει. Θα χαθούν από πνευμονία. Δεν αντέχω ξανά την αρχή. Από πνευμονία. Όσα, μες τα νερά. Ναι, όσα σώθηκαν, λέει, άμα δεν κάνει κάτι. Ναι, επόμενες... τα ζώα είναι μέρες, από τις 11 η ώρα το βράδυ. Πραγμένα, από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι και αυτή τη στιγμή που είναι εδώ πέρα τα παιδιά. Είναι το νερό τους μέχρι τις κοιλιές τους και μέχρι το λαιμό. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Είναι απλά κολλημένα μέσα στη λάσπη. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να έρθει κάποιος εκεί. Εμείς δεν υπάρχουμε. Να το δούμε, γιατί προφανώς θα πρέπει να προστρέξει το κράτος με οποιοδήποτε τρόπο δημοτικές αρχές. Να μας βλέπει κάποιος να πάει εκεί τέλος πάντων. Αντιπεριφερειάρχης ή δήμαρχος Κατερίνης. Βεβαίως, αλλά να ξέρετε πως δεν θα έρθει κανείς. Ναι. Δεν θα έρθει κανείς και μάλιστα θα παλέψουμε για ακόμη μια φορά μόνοι μας. Λοιπόν. Πόσο χρόνο είσαι, Δημητρή? Πόσο χρόνο είσαι? Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχίσει. Ορίστε. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 25. 25 χρονών. 25 χρονών. Το επέλεξε να μείνει και έχει απογοητευτεί. Και του λέει θα φύγω. Τρίτης γενιάς. Τρίτης γενιάς αγροκτηνοτρόφος. Λοιπόν, ερχόμαστε και πάλι σε λίγο. Θα φύγω, ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ερχόμαστε και πάλι σε λίγο. Λοιπόν.